να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο, βουλευτή Αχαΐας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, να το λένε και την περιοχή κύριε Καραθανασόπουλο πλέον, και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές μας. Καλά είστε καταρχήν? Καλά είμαστε εδώ στην Πάτρα, για να, το δεύτερη Κυριακή στο Δήμο της Πάτρας. Έχετε μάχη και εσείς εκεί. Έχουμε μάχη και εμείς εδώ, θα πάει πολύ θετικά εδώ η μάχη, στο Δήμο της Πάτρας θα ξανακερδίσει. Μας θυμίζετε, είναι ο υποψήφιος ο οποίος υποστηρίζεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, για το Δήμο Πάτρας. Ακριβώς, ο Πελετήδης. Ο Πελετήδης, δεύτερη θητεία διεκδικεί. Είναι δήμαρχος ακριβώς και πιστεύουμε ότι θα είναι και για δεύτερη τετραετία δήμαρχος, είναι πάρα πολύ κοντά. Mm-hmm. Και από αυτή την άποψη θα υπάρχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Μάλιστα, να σας ρωτήσω τώρα, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα είναι έντονο το δίλημα στις εθνικές εκλογές. Με ποιον είστε, με τις προοδευτικές δυνάμεις ή με τη συντήρηση και τη Νέα Δημοκρατία? Εσείς κύριε Καραθανασόπουλε. Γιατί πρέπει να γίνει αυτή η επιλογή? Mm-hmm. Ο κόσμος να επιλέξει ποιος θέλει να φύγει ή ποιος θέλει να μείνει. Αυτό επί της ουσίας. Και όχι από τη στιγμή που αυτό το δίλημα είναι ψευδεπίγραφο. Mm-hmm. Και είναι ψευδεπίγραφο γιατί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε την ίδια πολιτική με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως από την κάλπη των ευρωεκλογών, η οποία έχει και έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά, mm-hmm. καταγράφεται αυτή η δυσαρέσκεια απέναντι στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως αυτή η δυσαρέσκεια, εμείς λέμε, δεν πρέπει να επιστρέψει σε δοκιμασμένες και αποτυχημένες επιλογές. Δηλαδή είτε στη Νέα Δημοκρατία είτε στο ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Γιατί ακριβώς ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια τις πολιτικές των μνημονίων, την εναλλαγή των κυβερνήσεων, mm-hmm. η οποία όμως δεν έφερε καμία διέξοδο προς το λαό, αντίθετα προσθέτεται όλο και νέα βάρη στα λαϊκά στρώματα. Και από αυτή την άποψη εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να απεγκλωβιστούν από αυτά τα ψεύτικα διλήμματα, mm-hmm. από τη διαμόρφωση αυτού του ψεύτικου διπολισμού και να στηρίξουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το οποίο εκφράζει σήμερα την τάση χειραφέτησης από την παγίδα που προσπαθούν να στήσουν στον κόσμο. Mm-hmm. Γιατί ακριβώς η επόμενη μέρα θα είναι πολύ πιο σημαντική μετά τις εκλογές. Θα είναι πιο σημαντική μέρα, υπό ποια έννοια το λέτε αυτό? Το λέω από την έννοια για το πώς ο λαός θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες τις οποίες υφίσταται ήδη, mm-hmm. και οι οποίες θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα. Άλλωστε, ο διαγωνισμός ο οποίος γίνεται ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος είναι μακριά από τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων. Τόσο όσο αφορά τα ζητήματα της λεγόμενης γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας, που εγκυμονούν κινδύνους και για την κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, όσο και από το γεγονός για το ποιος θα είναι πιο πιανού η πολιτική θα είναι πιο ελκυστική στην προσέλκυση επενδύσεων, που σημαίνει νέα κίνητρα και νέα προνόμια προς τις επιχειρηματικούς ομίλους που θα κληθεί να τα πληρώσει ο λαός. Έτσι λοιπόν θα δούμε το εξής, ότι ο λαός μας πλήρωσε τα χρόνια της κρίσης για να βγούμε από την κρίση και θα συνεχίσει να πληρώνει στα χρόνια της ανάπτυξης, απλά και μόνο για να υπάρχει ανάπτυξη, που θα συσσωρεύει πλούτο σε χέρια λίγων. Και αντίθετα, ένα πολύ μεγάλο τμήμα του λαού μας θα ζει με τα διάφορα φιλοδορήματα που δεν τα υποτιμάμε, mm-hmm. αλλά δεν μπορεί να είναι λύση. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, αν κάτι από αυτά δόθηκε, είναι και αποτέλεσμα των αγώνων που ανάπτυξαν, για παράδειγμα, οι συνταξιούχοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Άρα, πιο ισχυρός ο λαός σημαίνει καλύτερη οργάνωση της πάλης, και αυτό το διασφαλίζει το ΚΚΕ. Κύριε Καραθανασόπουλε, υπάρχει το εξής, ότι τουλάχιστον όπως διαφάνηκε και από τη χθεσινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίζει και ένα νέο πρόγραμμα για τη νέα τετραετία, στο οποίο προβλέπει έμφαση στην ανάπτυξη, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων. Είναι κάτι αυτό το οποίο εσάς σας δίνει μια δυνατότητα να συζητήσετε ακόμα και για την επόμενη μέρα? Με το ΣΥΡΙΖΑ όχι βεβαίως. Από τη στιγμή ότι είδαμε μια σειρά προγράμματα, mm-hmm. και τουλάχιστον προεκλογικά εμφανίζονται προγράμματα ηλουστρασιών για να χαμπόσουν την πραγματικότητα που αντιμετωπίζει ο λαός. Γιατί προσέξτε, τα ζητήματα που αφορούν την αγορά εργασίας
σχετίζονται ακριβώς με τις επιδείξεις των επιχειρηματικών ομήλων. Mm-hmm. Σχετίζονται με την ανάπτυξη. Γιατί προϋπόθεση για αυτή την ανάπτυξη, για την καπιταλιστική ανάπτυξη, είναι ακριβώς να υπάρχει αυτή η εργασιακή ζούγκλα, ο εργασιακός μεσαίωνας, που τον έχουν διαμορφώσει οι μνημονιακοί νόμοι και της Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Και από αυτή την άποψη αποτελεί πρόκληση τόσο από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ όσο και από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να μιλάνε σήμερα για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά εργασίας, όταν οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι για αυτό που έχουν δημιουργηθεί. Και αυτό δεν είναι ένα στοίχημα το οποίο το επέβαλαν οι δανειστές, αλλά είναι ακριβώς το οποίο το επέβαλαν τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Δηλαδή οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές. Κύριε Καραθανασόπουλο. Οι οποίοι συνεχίζουν να υπάρχουν στο παιχνίδι. Βεβαίως. Κύριε Καραθανασόπουλε, επειδή γνωρίζω και τις ευαισθησίες του Κομμουνιστικού Κόμματος για τα λεγόμενα μείζωνα θέματα της εξωτερικής πολιτικής ή εθνικά θέματα, θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα και μου απαντάτε και στα δύο. Πρώτον, εάν σας προβληματίζει όλη αυτή η παραβατική και παράνομη συμπεριφορά της Τουρκίας και στην Κυπριακή ΑΟΣ, και αν εκτιμάτε ότι θα κάνει το βήμα να ρίξει γεωτρύπανο, και δεύτερον, δεν ξέρω πόσο σας προβληματίζει το γεγονός ότι στη Ροδόπη και στην Ξάνθη το ΚΙΕΦ, Κόμμα Ισότητας Ευημερίας και Φιλίας, με αμιγώς μειονοτικά χαρακτηριστικά, εθνικά μειονοτικά χαρακτηριστικά, κυριαρχεί, και διαβάζω τώρα, το βλέπω, και δηλώσεις του επικεφαλής, της επικεφαλής του ΚΙΕΦ, ότι είμαστε, λέει, η πατρίδα μου είναι η Ελλάδα, η μητέρα πατρίδα μου είναι η Τουρκία, η σημαία μου είναι η ελληνική, η μητέρα σημαία μου είναι η τουρκική, απλά ανήκω σε μια μειονότητα η οποία είναι εθνική και θρησκευτική. Τώρα τις είδα τις δηλώσεις αυτές πλήρως. Ναι. Καταρχάς, εθνική μειονότητα στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Μάλιστα, κύριε Καραθανασόπουλε. Υπάρχει θρησκευτική μειονότητα, και όποιος εγείρει και ανοίγει τέτοια ζητήματα ακριβώς ρίχνει νερό στο μήλο της αντίδρασης και των σχεδίων που υπάρχουν από τους φιλελληνιστικούς κύκλους για αλλαγές των συνόρων ευρύτερα και αναδιατάξεις. Και αυτό βεβαίως γίνεται μέσα από πολέμους. Ένα ζήτημα στο δεύτερο, βεβαίως όλη αυτή η δραστηριότητα που αναπτύσσεται και στην περιοχή μας στη Θράκη, στη Ροδόπη, στην Ξάνθη και σε άλλες περιοχές, δεν είναι άσχετη με την συνολική προσπάθεια την οποία κάνει η Τουρκία να αμφισβητήσει τις διεθνείς συμφωνίες, τις διεθνείς συμβάσεις, να αμφισβητήσει τα σύνορα και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Και από αυτή την άποψη μίζαμε καθαρά ότι με υπαρχθό αυτό το κίνδυνο και με δεδομένο ότι ούτε οι Αμερικανοί ούτε το ΝΑΤΟ μπορούν να αποτελέσουν παράγοντα αποτρεπτικό στις επιδιώξεις της Τουρκίας, θεωρούμε ότι η κατάσταση περιπλέκεται όλο και πιο πολύ στην περιοχή μας, στη γειτονιά μας, ακριβώς υπάρχουν, γιατί υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα, αντιτιθέμενα συμφέροντα, από τη μια τα αμερικανοατοϊκά και από την άλλη τα ρωσικά, οι ρωσικοί σχεδιασμοί για τις ενεργειακές πηγές και τους αγωγούς, οι κινέζικοι σχεδιασμοί για τους δρόμους του μεταξύ. Άρα από αυτή την άποψη λοιπόν συγκεντρώνονται μεγάλες δυνάμεις πυρός, στρατιωτικές δυνάμεις, και αυτό ακριβώς... Μιλάμε για την Ανατολική Μεσόγειο τώρα. Για την Ανατολική Μεσόγειο μιλάμε ακριβώς, που αυτό ακριβώς διαμορφώνει συνθήκες έντονης ανησυχίας για θερμό επεισόδιο στην περιοχή. Και είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει αυτοί οι σχεδιασμοί να αποτραπούν και να απεμπλακεί η χώρα μας από τους αμερικάνικους και νατοϊκούς σχεδιασμούς. Γιατί αυτό ακριβώς παντρεύεται, αυτοί οι σχεδιασμοί και η συμμετοχή της χώρας σε αυτούς τους σχεδιασμούς, με τη λογική της γεωστρατηγικής αναβάθμισης που αποτέλεσε το προήμιο της Συμφωνίας των Πρεσπών και η οποία ακριβώς βεβαίως δεν σχετίζεται με τις λαϊκές ανάγκες αλλά με τις επιδιώξεις και τα συμφέροντα επιχειρηματικών ομήλων για οικονομική διείσδυση σε άλλες περιοχές. Μάλιστα. Κλείνοντας, ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα σημεία που θίξατε, κύριε Καραθανασόπουλε. Κλείνοντας, επειδή έχουμε μπροστά μας και το δεύτερο γύρο, μας υπενθυμίζετε που δίνετε τις μεγάλες μάχες σε αυτή την Κυριακή. Το ΚΚΕ δίνει τις μεγάλες μάχες ακριβώς στους 5 δήμους. Στο Δήμο της Πάτρας, στους 3 δήμους στην Αττική, στην Κεσαριανή, στο Χαϊδάρι, στην Πετρούπολη.
και στο Δήμο Ικαρίας και σε όλες τις υπόλοιπες κάλπες βεβαίως πηγαίνει με την ίδια κατεύθυνση και αντίληψη ότι πρέπει η επιλογή που έγινε στον πρώτο γύρο να συνεχιστεί και στο δεύτερο. Όλοι όσες οι δεκάδες χιλιάδες, οι εκατοντάδες χιλιάδες στήριξαν τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπήρωσης να μην δώσουν δυνατότητα σε άλλες παρατάξεις και κινήσεις οι οποίες είναι υπεύθυνες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός, άρα δηλαδή να επιλέξουν το άκυρο και το λευκό. Κύριε... Στην καρπιό που δεν συμμετέχουν ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπήρωσης. Μάλιστα. Κύριε Καραθανασόπουλε, να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Συγκρατώ όλες σας τις παρατηρήσεις και ιδιαίτερα την ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίσατε τα κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και τα λεγόμενα εθνικά θέματα. Σας ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε από αυτή τη συγκρότητα. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, κύριε Καραθανασόπουλε. Yes.